Η τρελή είδηση της ημέρας στον Focus. Θέλω να τα ακούσω. Κάνε το ringtone. Όχι δα. Ξέρεις τι σύλλογο είσαι στην άλλη στράτη. Ξέρετε τι σκέφτομαι σε αυτή την εκπομπή. Πάνε τζάμπα οι εισπνοές μου. Το ξέρω ότι σας αρέσουν τα ιδιαίτερα πράγματα. Γι' αυτό θα σας πάω στις Μαλδίβες. Προσοχή, όχι Μαλδίδες. Μαλδίβες. Πρώτα το Δέλτα, μετά το Β. Νορβηγία. Νότια Νορβηγία. Υπέροχα. Είναι και χαμηλά. Διαθέτουν ένα εστιατόριο εδώ και καιρό, πολύ περίεργο, το οποίο βρίσκεται κάτω από το νερό. Σας αρέσει το νερό? Στη θάλασσα, βέβαια. Ήρθε η ώρα λοιπόν της Ευρώπης να αναδείξει αυτό το under, έτσι λέγεται. Γιατί άραγε? Γιατί βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, κατά 5 μόλις μέτρα, αλλά προσφέρει πρωτόγνωρη θέα. 5 μέτρα δεν είναι λίγο κάτω από το νερό, πάνω από το νερό είναι λίγο. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, κάτω από το νερό ντόπιοι και επισκέπτες, ναι. Δεν βλέπω καν να διαβάσω, ναι. Θα τα μαθαίνω παπαγαλία άλλη φορά, ναι. Έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν εκεί το φαγητό τους, το οποίο είναι αποκλειστικά οστρακοειδή και μαλάκια. Α, νηστίσιμα πράγματα. Μάρσαρε. Ναι. Με χωρητικότητα. Στρακοειδή, μετά θες και... Ναι, για συνέχισε. Εντάξει. Με χωρητικότητα... Μην γελάρε. Δεν νηστεύεται. Νηστεύει. Δεν το βλέπω. Με χωρητικότητα 100 ατόμων, το πρωτοφανές ευρωπαϊκό εστιατόριο αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό στις αρχές του 19. Με τι θα πάμε? Εδώ είναι το θέμα. Με το μετρό. Αρχές 19 δεν θα έχουμε μετρό. Σωστά, τα συνδύασα. Ναι. Λεπτή τύχη. Εδώ τώρα αρχίζει το καλό. Ναι. Λεπτή τύχη φτιαγμένη από ανθεκτικό υλικό. Ωραία. Πλεξιγκλάση. Ναι. Είναι το σχέδιο των αρχιτεκτώνων για το πρώτο εγχείρημα μέσα στη θάλασσα. Θα επιτρέπει στους θαμώνες να βλέπουν τη θαλάσσια ζωή με πλήρη ασφάλεια. Τώρα, άμα κουτουλήσει κανένας καρχαρίας και σε χαιρετήσει με το πτερύγιο. Μπα, γύρω-γύρω σολομούς έχει και δεν έχει τίποτα άλλο. Οι σολομοί πετάγονται έτσι έξω. Πολύ ωραία. Μόλις μπαίνουν στη βάρκα. Δεν κάνω πλάκα. Ισχύει αυτό. Βέβαια, πάνε κόντρα στο ρεύμα για να γονιμοποιηθούν. Ακριβώς. Τόσα πράγματα κάνουν κόντρα στη φύση για να κάνουν σεξ. Πώς κατεβαίνω κάτω? Με ασανσέρ. Πιστεύεις? Ναι. Δεν το βλέπω. Του Γιώργου τα φρύδια έχουν φτάσει στη Φράντσα. Ποια? Τα φρύδια. Για συνέχεια. Βασική μερίμνα των σχεδιαστών είναι ο κόσμος ο οποίος θα επιλέγει να γευματίσει στο άντερ. Πώς κατεβαίνω? Να νιώθει ασφαλής και όχι κλειστοφοβικός. Παθαίνετε κλειστοφοβία σε αυτά, σαν ενιδρίο. Μόνο σε αυτό το ασανσέρ που κατεβαίνουμε το βράδυ. Γιατί? Δεν το ακούω, πέσε πιο πίσω που τα έχεις. Ναι, αλλά άμα μπήκα μία αρωματισμένη από το δεύτερο, μέχρι τον πρώτο είναι ένα δευτερόλεπτο διαδρομή. Ακόμα δεν μπορεί να παρηγορηθεί πως κλείστηκα στο ασανσέρ. Ναι, με τη δώρα και με την επαφή. Με την Τζιρνίκα, μπράβο. Και η επαφή του ήταν αρθή, αλλά κατέβηκε επί τις κάλες και τη γλίτωσε. Ναι, γιατί είναι fit. Το μποπόφαρδο με δύο γυναίκες. Λοιπόν, για πέ μου τώρα, πώς πηγαίνω κάπου. Ασανσεράκι. Από πάνω, σαν υποβρύχιο, τσουπ μέσα. Δεν είναι πολύ ωραία? Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Θα δω τα πρώτα ταμεία που θα κάνει. Να κάνω κι εγώ ένα στο θερμαϊκό. Ο μάγειρας είναι Δανός, αν σας ενδιαφέρει. Πολύ νεαρής ηλικίας, αυτό ενδιαφέρει εμένα. Ναι. Θα φτιάχνει... Σερβιτόρες, δεν είναι. Θα... Νεαρής ηλικίας. Θα φτιάξει το μενού με βάση τα οστρακοειδή φυσικά και ανάλογα με την εκάστοτε εποχή. Θα ρουφάμε. Πώς θα τρως τα οστρακοειδή εσύ? More than I need to know.